η συζήτηση για το εγχώριο τουριστικό προϊόν και την αξιοποίησή του και για το πότε θα ανοίξει ο τουρισμός έχει ξεκινήσει για τα καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είχαμε και αυτή την τοποθέτηση αναφορά του αρμόδιου υπουργού του κ. Θεοχάρη ότι πάμε για 14 Μάη τουλάχιστον. Αυτό προβλέπει ο σχεδιασμός που έχει ήδη εκπονηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο και την κυβέρνηση. Πάμε στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κ. Γιώργο Πελεκανάκη. Κύριε Πελεκανάκη, καλή Σαρακοστή, την καλησπέρα μας. Κυρία Μαγετόπουλε, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή και καλά κουλμά. Η διάθεση, βέβαια. Η διάθεση υπάρχει στο να ανοίξουμε και να έλθουν και ξένοι επισκέπτες από την Ευρώπη, κυρίως στη χώρα μας. Το θέμα, βέβαια, αν θα υπάρξουν και οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Σίγουρα ότι υπάρχει η διάθεση, αυτό δεν συζητάμε καν. Αυτή είναι και η δουλειά μας, άλλωστε. Και εκτός αυτού, ότι είχαμε πέρυσι μια κακή χρονιά, άρα περιμένουμε να προσπαθήσουμε να καλύψουμε όσο γίνεται ένα χαμένο έδαφος, το οποίο όμως όπως βλέπουμε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο τουλάχιστον και για το 2021 να καλυφθεί η μεγάλη φρεσκούρα του 2020. Τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Ναι, μεν όλοι περιμέναμε να ανοίξουμε μετά και την εξαγγελία της εφεύρεσης των εμβολίων όσο γίνεται πιο νωρίς, αλλά δυστυχώς αυτό φαίνεται ότι θα κρατήσει ακόμα περισσότερο. Και εννοώ ότι εγώ τουλάχιστον προσωπικά δυστυχώς δεν πιστεύω ότι θα είμαστε υγειονομικά πάντα έτοιμοι να ανοίξουμε μέσα στον Μάιο. Και λέω υγειονομικά γιατί τα ξενοδοχεία είναι πανέτοιμα, μπορούν να ανοίξουν ανά πάσα στιγμή. Ναι. Αλλά δυστυχώς η υγειονομική κατάσταση σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι σε τραγική κατάσταση, ειδικά μετά την μετάλλαξη του ιού. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι πολύ ρηψικίνδυνο να πούμε ότι ναι, θα μπορέσουμε να ανοίξουμε μέσα στον Μάιο. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να το περιμένει κανείς ότι μετά τον από αρχές Ιουνίου και μετά. Κύριε Πελεκανάκη, είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεοχάρης, ότι τα αυξημένα πρωτόκολλα για τον τουρισμό θα δοκιμαστούν μέσα στον Απρίλιο, αρχές Απριλίου. Πρέπει να αλλάξουν λοιπόν πράγματα. Το θέμα είναι προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Και δεν είναι το πρόβλημα. Και πέρυσι προλάβαμε και ανοίξαμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως και άλλως και πέρυσι, τα οποία με μεγάλη επιτυχία, να πω την αλήθεια, τα υπηρετήσαμε πολύ σωστά όλα τα ξενοδοχεία και οι άνθρωποι του τουρισμού και γι' αυτό ακριβώς και είχαμε μια επιτυχημένη πορεία παρά την πανδημία κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2020. Άρα το πείραμα πέτυχε πέρυσι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ κακή κατάσταση υγειονομική και πάλι σε όλη την Ευρώπη, ειδικά μετά τη μετάλλαξη του ιού, που νομίζω αυτό μας κάνει και είμαστε ακόμα πολύ πιο ανησυχητικοί. Και περιμένουμε εμείς πώς και πώς, αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως το Πάσχα των Καθολικών το χάσαμε, το οποίο είναι τώρα στις 4 Απριλίου. Νομίζω σίγουρα θα χάσουμε και το ελληνικό το Πάσχα, δεν το συζητάμε, διότι βλέπουμε και όλες οι αεροπορικές εταιρείες και tour operators μεταθέτουν όλες τις πτήσεις από τις 15 Μαΐου προς το παρόν και μετά. Και λέω προς το παρόν, γιατί όσο περνάει ο καιρός και μπαίνουμε μέσα στον Απρίλιο, νομίζω ότι κάποτε θα πρέπει να περιμένω και μία ανακοίνωση. Ξέρετε κάτι, από 15 Μαΐου πάμε 1 Ιουνίου και πάει λέγοντας μέχρι να δούμε πότε πραγματικά θα έχουμε το ασφαλές άνοιγμα των συνόρων ώστε να μπορέσουν να ταξιδέψουν οι πελάτες και να ανοίξουν τα ξενοδοχεία. Την ίδια ώρα, ωστόσο, όπως μας είπατε και στον πρόλογό σας, οι προετοιμασίες στα ξενοδοχεία συνεχίζονται. Μας είπατε ότι τα ξενοδοχεία είναι έτοιμα να ανοίξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Φυσικά. Τα ξενοδοχεία είναι έτοιμα, έχουν το προσωπικό τους. Φυσικά έχουν κάνει όσοι έχουν προχωρήσει, να λέμε την αλήθεια, με πολύ λιγότερες από ό,τι άλλες εποχές έρχεται από εκεί σε οποιασδήποτε ανακαινήσεις ή άλλα έργα. Λογικό αυτό μετά την οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας έχει επικρατήσει. Άρα, πολύ λίγοι ξενοδοχείς έχουν προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις, να λέμε την αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι στο τελική ανάγκη το ξενοδοχείο θα είναι πανέτοιμο να ανοίξει όποτε και αυτό είναι δοθεί το σύνθημα ότι ανοίγουμε. Θα είναι όλοι έτοιμοι να μπορέσουν να ξεκινήσουν και να ανοίξουν μια ασφαλή σεζόν για το 2021. Από τις επαφές, κύριε Πελεκανάκη, που έχετε πραγματοποιήσει και τις συζητήσεις μέχρι και σήμερα, ποιες αγορές θα βρεθούν στις πρώτες θέσεις και θα στηρίξουν τη χώρα μας? Οι παραδοσιακές αγορές, σίγουρα η Γερμανία, η Αγγλία, το Α και το Ω. Από εκεί ξεκινάμε. Και φυσικά θα μπορούσε να την υποστηρίξει και η Ρωσία, αλλά δυστυχώς τα σύνορα είναι ακόμα κλειστά. Εκεί δεν βλέπουμε ακόμα κάποια ανακοίνωση, μια δήλωση ότι θα ξεκινήσει και από εκεί αυτή η αγορά. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο αρνητικό στην όλη υπόθεση. Θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι κυβερνήσεις των δύο χωρών να τα βρουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν τα σύνορα και με την Ρωσία και όλες τις πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίες είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
να μπορέσει και εκεί να ανοίξει και αυτή η αγορά, η οποία απουσιάζει αυτή τη στιγμή, να λέμε την αλήθεια, από τον τουρισμό της Ελλάδας που τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Κύριε Μπελεγανάκη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι χρόνια πολλά και καλή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό βράδυ.